να είμαστε εδώ στην Δυτική Ελλάδα, στο νοσοκομείο. Η κατάσταση δεν έχει διαφοροποιηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύουμε 15 συμπολίτες στην μονάδα COVID και 4 συμπολίτες στην εντατική μονάδα θεραπείας. Συνολικά 19 δηλαδή για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Σε ό,τι αφορά το Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας Αγίου Ανδρέας, νοσηλεύουμε 9 ασθενείς στην μονάδα στην κλινική μάλλον COVID και 2 ασθενείς στην μονάδα εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων ο ένας είναι διασωληνωμένος. Μάλιστα. Αντέχει η Δυτική Ελλάδα να φιλοξενήσει και άλλους ασθενείς από άλλες περιοχές? Μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί η περιοχή της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας, έχει να εξυπηρετήσει τα δικά της περιστατικά. Ζητήματα που είχαμε στα βόρεια της έκτης κοινωνικής περιφέρειας και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ιωαννίνων τα διαχειριστήκαμε κυρίως στην Ήπειρο, εκτός από τα 2 νοσοκομεία των Ιωαννίνων, και στην Πρέβεζα και στην Άρτα και στους Χιλιάτες, στην Κέρκυρα, και κάποια περιστατικά ήρθαν και στο Γενικό Νοσοκομείο Χαρτικός Αθηνοσολογίου. Είστε σε ότι θα πάμε καλύτερα τώρα με την καραντίνα? Θα αποσυμπιεστεί το σύστημα? Τα αποτελέσματα δεν θα τα δούμε άμεσα μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, θα τα δούμε μετά από 10-15 μέρες. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση στη σωστή κατεύθυνση, ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δεν σας κρύβω ότι με φοβίζει πάρα πολύ η κατάσταση, η οποία είδα χθες το βράδυ στην πόλη. Ήταν απίστευτος ο συγκλονισμός που υπήρχε. Μεγάλη προσέγγιση στα καταστήματα. Εύχομαι αυτό το πράγμα να μην μεταφραστεί σε δυσάρεστα νούμερα.